Είναι μεγάλη μου χαρά όταν συναντάω ανθρώπους καινοτόμους και συγχρόνως παράγουν, προσφέρουν έργο στην κοινωνία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά που είδα για σέναν και έμαθα που αφορά το θέμα της ασφάλειας στους δρόμους είναι απίστευτα. Αλλά καλύτερα για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοώ, να έρθει ο λόγος σε σέναν. Πες μου πώς έχεις σκεφτεί όλα αυτά που κάνεις για να μπορέσουμε να διορθωθούμε και να μειωθούν τα ατυχήματα στους δρόμους. Καταρχήν να πω ένα ευχαριστώ. Έτσι, καταρχήν είμαστε πολλοί αυτοί που ασχολούμαστε με την οδική ασφάλεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή που μας φέρνει στο βήμα να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Να είσαι καλά. Είναι ένα θέμα που μας ταλανίζει όλους. Είναι ένα θέμα που όλοι είμαστε στο δρόμο, όλοι κυκλοφορούμε, τα παιδιά μας, τα πάμε στις δουλειές μας, κινούμαστε, σχολεία. Συνεπώς υπάρχουμε. Σωστά. Είναι το σπίτι μας, το δεύτερο σπίτι και απλά είναι κοινόχρηστο. Σωστό. Βάζουμε κανόνες, δεν τους τηρούμε και έχουμε πρόβλημα. Έτσι είναι τα πράγματα. Συνεπώς θέλουμε μια συνεχή υπενθύμηση κανόνων. Mm-hmm. Δεν αρκεί να πάρουμε ένα δίπλωμα. Να το πούμε έτσι απλά. Σωστά. Θέλουμε μια συνεχή επιμόρφωση γιατί τα πράγματα αλλάζουν στους δρόμους, αλλάζουν τα όρια ταχύτητας, αλλάζουν τα οχήματα, γίνονται πιο γρήγορα, πιο ασφαλή, νέες τεχνολογίες. Και όλα αυτά είπαμε να τα μαζέψουμε εμείς και να τα κάνουμε ένα σεμινάριο. Μπράβο, για πες για το σεμινάριο αυτό. Το ονομάσαμε Δείξε μου το δρόμο, γιατί έτσι θέλαμε να δείξουμε το δρόμο τελικά. Σωστό. Πρέπει να δείξουμε το δρόμο. Αφορά μια ολόκληρη οικογένεια. Ναι. Αφορά μια ολόκληρη οικογένεια από το παιδάκι, από τα παιδάκια, τη μαμά, τον μπαμπά, μέχρι και τον παππού και τη γιαγιά. Mm-hmm. Οποιοδήποτε ασχολείται με το αμάξι ή κινείται στο δρόμο, μπορεί να συμμετέχει στο σεμινάριο αυτό. Όταν λοιπόν αυτή η οικογένεια θα έρθει στο σεμινάριό μας, θα παραλάβουν τα παιδάκια δύο δασκάλες και θα τα βάλουν σε εκπαίδευση κώδικα οδικής κυκλοφορίας μέσω παιχνιδιών, ναι, που έχουμε φτιάξει. Mm-hmm. Και η μαμά και ο μπαμπάς θα έρθουν μαζί μας με τα εκπαιδευτικά αμάξια να παίξουμε μέσα στην πίστα, να αλλάξουμε τροχό, να αλλάξουμε λάστιχο. Όχι να δείξουμε πώς γίνεται, να ζήσουμε την βιωματικό αλλαγή. Καθαρά. Βιωματικό καθαρά, διότι είναι ο μόνος τρόπος τελικά να εκπαιδευτούμε, ναι, ναι, η βιωματική εκπαίδευση. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Διαφορετικά απλά λαμβάνουμε πληροφορίες. Σωστό, σωστό. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Και συγχρόνως αυτό που βλέπω είναι ότι με τον τρόπο που τα έχει σχεδιάσει. Κοιτάζεις να είναι για τον άλλον ευχάριστο, θετικό, όμορφο. Και τελειώνω κλείνοντας αυτό το πολύ ωραίο κεφάλαιο, είναι ότι δεν θα έπρεπε όλο αυτό να το εντάξουμε σε πιο νέες ηλικίες. Δηλαδή, τι εννοώ, στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, να γίνει σαν μάθημα στα σχολεία. Δεν θα έπρεπε. Τι έχεις άποψη για αυτό το θέμα? Είναι απόλυτη άποψη των περισσότερων που ασχολούμαστε με τον δρόμο, ότι όσο πιο γρήγορα γινόταν να μπει στα σχολεία ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, θα ήταν ένα μεγάλο βήμα. Γιατί τα αποτελέσματά του τελικά θα τα δούμε μετά από 15 χρόνια, έτσι. Σωστό. Μην περιμένουμε ότι θα μπει στο σχολείο. Σωστό. Και αύριο θα είμαστε καλύτεροι. Σωστό. Άρα λοιπόν θέλουμε να φυτέψουμε τώρα για να πάρουμε καρπούς κάποια χρόνια. Έτσι. Άρα είναι σημαντικό όμως αυτό το πράγμα. Ευτυχώς γίνονται βήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να γίνει υποχρεωτικό. Πάει να μπει μέσα. Έχει ήδη μπει. Ναι. Θέλει χρόνο εξέλιξης για να φύγει από το κομμάτι της ευέλικτης ζώνης και να μπει μέσα στα κύρια μαθήματα. Γιατί, αν μη τι άλλο, σε μια τάξη έτσι μπορεί ένας να γίνει επιστήμονας και ο άλλος εργάτης, όλοι όμως θα γίνουν οδηγοί. We'll be right back.
πριν το συζητήσουμε, είπαμε κάτι πολύ ωραίο. Μου είπες κάτι πολύ ωραίο. Ότι έρχεται ένα παιδί 18 χρονών και πρέπει εγώ να του σβήσω, να του κάνω reset στον εγκέφαλο με όλα αυτά που έχει ζήσει και έχει δει, έχουν δει τα μάτια του, για να τον κάνω οδηγό σωστό. Που, κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπάρχει γίνει. Όπως το είπαμε και νωρίτερα, είναι βιωματική εκπαίδευση αυτή τελικά που μας κάνει να μάθουμε. Ναι. Συνεπώς, όταν από τα γενοφάσκια μας, από όταν φύγουμε από το μαιευτήριο και μας παίρνουν στην Καλαθούνα, ναι, ο οργανισμός μας αρχίζει να παίρνει μηνύματα. Σωστά. Κυκλοφορίας. Ακούστε. Οφείλουμε στους γονείς μας το τι τελικά θα φτάσουμε όταν θα είμαστε 18 χρονών οδηγικά. Ναι. Και σε πολλά άλλα θέματα, να μην και μιλάμε για την οδήγηση. Αν βάλουμε τους γονείς. Κάπως έτσι γεννήθηκε και το σεμινάριο, βέβαια, Μιχάλη, να σου έτσι. Αν βάλουμε τους γονείς να τους εκπαιδεύσουμε, ναι, και να τους πούμε: κοιτάξτε, έχετε μάθει να οδηγάτε, όμως η συνήθεια μας έχει πάει με έναν άλφα τρόπο. Πάρτε τα παιδιά σας από το φροντιστήριο έτσι. Ναι. Με το σωστό τρόπο. Μπράβο. Όχι τρία παιδιά πάνω στο μηχανάκι, γιατί δεν βολεύει αλλιώς. Δυστυχώς είναι δύσκολη η ζωή, αλλά πρέπει να δείχνουμε το σωστό δρόμο στα παιδιά, γιατί αυτά μεθαύριο είναι που θα κυκλοφορούν. Έτσι. Και όταν θα έρθει σχολείο οδηγών αυτό το παιδάκι που θα έχει τριπλοκαβαλήσει το μηχανάκι 50 φορές με τον μπαμπά και τη μαμά ή με το θείο, μην το βάζουμε το γονιό μόνο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, με οποιονδήποτε, με οποιονδήποτε, με το φίλο, ναι. Δεν είναι θέμα. Αλλά αυτό το παιδί δεν μπορεί τελικά να κάνει τίποτα παραπέρα στα 18 του που θα πάρει δίπλωμα, πέραν του να απαντήσει τα σωστά για να περάσει. Πολύ σωστό. Πόσο λάθος λοιπόν προσέγγιση μπορεί να είναι αυτή και πρέπει να την αλλάξουμε από τα σπίτια μας. Όχι να πετούμε από άλλους. Πραγματικά σου εύχομαι να συνεχίσεις αυτό το έργο, σώζεις ζωές και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτή την πορεία σου. Είμαστε μπόλικοι. Είμαστε μπόλικοι. Αξίζει να βγαίνουμε μπροστά. Συγκεντρωνόμαστε όλο και περισσότερο. Και να βρισκόμαστε. Συγχαρητήρια στην εκπομπή. Καλή τη συνέχεια. Να είστε καλά. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που σε γνώρισα. Πραγματικά. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε την power και πάντα μην ξεχνάμε με ασφάλεια στους δρόμους.